Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση και να υποδεχτούμε τον κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής, τον Νίκο Παπανικολάου, τον καλό φίλο και συνεργάτη βέβαια. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά. Τηρούμε των αλογιών. Έχει όμορφα βίντεο τώρα, λίγο πριν μπούμε για το ψιλορίτη. Όμορφα, χειμωνιάτικα βίντεο. Χειμωνιάτικα, περιμένει πώ και πώ να βρέξει. Να βρέξει, να χιονίσει. Να χιονίσει, βεβαίω. Όμορφε καταστάσει πραγματικά και είναι και η άλλη όψη τη Κρήτη, γιατί όλη την Κρήτη την έχουμε συνδυάσει με τη θάλασσα και τον ήλιο. Αλλά νομίζω ότι και τα βουνά τη Κρήτη πραγματικά είναι μια ανεπανάληπτη ομορφιά. Αν έρθει ολικό lockdown, τι μήνυμα θα στέλνει για να πα στο ψιλορίτη πάνω? Δυστυχώς θα καθυλωθούμε στο σπίτι και θα πηγαίνουμε κάτω στον ψιλορίτη. Δεν ξέρω κατά πόσον θα έρθει. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. 2.600 μολύνσεις, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα. Αύριο θα έχουμε ανακοινώσει τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Τι θα μας παρουσιάσεις, φόβοι στην εποχή του κορονοϊού? Να μιλήσουμε για φόβους και φοβίες στην εποχή του κορονοϊού. Κάτι το οποίο ουσιαστικά υπάρχει. Και καταρχήν να μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ του φόβου και της φοβίας. Ξέρεις, όταν μιλάμε για φόβο, μιλούμε για μια πραγματική αντίδραση απέναντι σε ένα πραγματικό κίνδυνο, για μια ρεαλιστική αντίδραση απέναντι σε ένα πραγματικό κίνδυνο. Αντιθέτως, η φοβία είναι μια υπερβολική αντίδραση απέναντι σε ένα κίνδυνο, ο οποίος ουσιαστικά δεν υπάρχει. Για παράδειγμα, φόβος κατά τη διάρκεια μιας πτήσης με αναταράξεις που μπορεί να υπάρχει. Φοβία, αποφυγή των αναγκαίων αεροπορικών ταξιδιών. Άρα λοιπόν, κλειδώνουμε τη λέξη αποφυγή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεύτερον, δέω στην κορφή ενός ουρανοξύστη που μπορεί να αισθανόμαστε όλοι. Αντίθετα, αναβάλω μια συνάντηση σε μπαλκόνι 8ου ορόφου. Δεν μπορώ, άρα λοιπόν αποφεύγω πάλι. Άρα η αποφυγή υπάρχει ουσιαστικά στις περισσότερες φορές τη φοβία. Τρίτον, είμαι ανήσυχος στη θέα ενός pitbull, ενός αγριεμένου σκύλου, έστω και αν πολλές φορές τα pitbull δεν είναι τόσο αγριεμένα, αλλά το έβαλα επί τούτου για να δείξω τέλος πάντων ότι ο σκύλος μπορεί να είναι αγριεμένος. Αντιθέτως, αποφεύγω το πάρκο γιατί θα συναντήσω σκύλους. Άρα λοιπόν η αποφυγή ουσιαστικά είναι κοινός παρανομαστής στις φοβίες. Μάλιστα. Λοιπόν. Σίγουρα για φόβους και φοβίες συνεχίζουμε, μιλάμε για κατηγοριοποίηση από εκεί και πέρα των φοβιών. Πρώτη φοβία η οποία είναι η αγοραφοβία. Αγοραφοβία αφορά περίπου από το 1,5 με 3% κατάλους του παγκόσμιου πληθυσμού. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τόσο στο δυτικό όσο και στον ανατολικό κόσμο υπάρχει. Φαίνεται ότι το 50 με 60% των αγοραφοβικών είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και κατάθλιψη. Όταν μιλάμε για αγοραφοβία, τι εννοούμε? Για παράδειγμα, όλοι νομίζουμε ότι είναι η φοβία των ανοιχτών χώρων. Αντιθέτως, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο αγοραφοβικός μπορεί να βρεθεί σε ανοιχτό χώρο, αρκεί να έχει μια σίγουρη, άμεση και γρήγορη έξοδο διαφυγής. Ναι. Δηλαδή, στην πλατεία Ελευθερίας μπορεί να βρεθεί ο αγοραφοβικός, απλά φοβάται και πολύ γρήγορα θέλει να έχει την έξοδο διαφυγής. Το δεύτερο είναι η κοινωνική φοβία. Όταν μιλούμε για κοινωνική φοβία, μιλούμε για μια περισσότερο συχνή φοβία. Αφορά περίπου το 3-10% των ανθρώπων. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι ντρέπονται πάρα πολύ, οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν, οι οποίοι δεν μπορούν να εκτεθούν στο κοινό. Οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια, για παράδειγμα. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι πάρα πολύ ντροπαλοί άνθρωποι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τόσο συχνή η κατάθλιψη. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι έχω κατάθλιψη για να έχω κοινωνική φοβία, να είμαι υπερβολικά ντροπαλός. Και πάμε ξέρεις στις ειδικές φοβίες από εκεί και πέρα, που έχουν περιγραφεί 300, είναι πάρα πολλές. Προσπάθησα όσο το δυνατόν περισσότερο να τις ομαδοποιήσω. Πάμε, ζωοφοβίες. Μιλάμε για ζωοφοβίες, για ζώα για παράδειγμα από εκεί και πέρα. Είναι φοβίες οι οποίες συνήθως έρχονται. Δημιουργούνται μέχρι τα 3 χρόνια, φοβάται η μητέρα και το μεταφέρει στο παιδί. Από εκεί και πέρα ξαναεπανέρχονται μετά τα 10 χρόνια, ενώ χάνονται από τα 3 μέχρι τα 10 χρόνια. Φαίνεται ότι μπορεί να μεταφέρεται από τη μητέρα στο παιδί. Του αίματος. Φοβία του αίματος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με το που βλέπουν αίμα καταραίουν, πέφτουν. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μια κληρονομικότητα στη φοβία του αίματος, πετοφοβία από αυτούς οι οποίοι φοβούνται με τα αεροπλάνα. Είναι πάρα πολύ, ξέρεις. Μιλάμε για ένα ποσοστό περίπου 10% αυτών οι οποίοι πετούν, 20% αυτών που πετούν και οι οποίοι φοβούνται τα αεροπλάνα, ενώ ένα 10% του γενικού πληθυσμού δεν πετά καν με τα αεροπλάνα. Δηλαδή, ο ένας στους 10 δεν πετά καν με τα αεροπλάνα. Ένα 10%, τόσο ένα μεγάλο 10%, ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ένα 10% και μάλιστα δεν, είναι ένα μεγάλο δεν μπαίνει καν σε αεροπλάνο ή μπαίνει και δεν φοβάται. Όχι, 20% μπαίνει σε αεροπλάνο και φοβάται και ένα 10% δεν μπαίνει καν σε αεροπλάνο. Δηλαδή, ένα 30% αθρηστικά έχει θέμα με τα αεροπλάνα. Ένα 30% έχει θέμα με τα αεροπλάνα, ναι. Είναι μεγάλο το ποσοστό και μάλιστα έχουν και ιδιαίτερα ευαισθητοποιηθεί για ευνόητους λόγους οι αεροπορικές εταιρείες, προ-κορονοϊού βεβαίως, από εκεί και πέρα και κάναν και κάποια σεμινάρια για την πετοφοβία, για να ξεπεράσουν οι άνθρωποι την πετοφοβία. Μάλιστα. Σεξουαλική φοβία, φόβος ότι θα χάσω τη στήση μου. Πολλές φορές έχετε διαταραχή πανικού στη σεξουαλική φοβία, οπότε λοιπόν με κάποιο τρόπο δημιουργείται και συντηρείται αυτή η φοβία. Του οδοντιάτρου, για τις αρρώστιες, από εκεί και πέρα πολλές άλλες φοβίες. Έχουμε μιλήσει για 300 είδη διαφορετικών φοβιών. Συνήθως φοβία για τις αρρώστιες, ή αλλιώς υποχονδρίαση όπως λέγεται, συνοδεύεται από κατάθλιψη όταν έχει ο άνθρωπος. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν από τη μία ειδικότητα στην άλλη ειδικότητα προκειμένου να βρουν τι έχουν.
Και μάλιστα παρακαλούν να βρουν κάτι συγκεκριμένο, ενώ τις περισσότερες φορές δεν ισχύει. Απορία τώρα, μπορεί να είμαι και λίγο αφελής. Mm-hmm. Δημιούργημα του ανθρώπου δεν είναι αυτές τις φοβίες. Εννοείται. Δημιούργημα του ανθρώπινου μυαλού και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ουσιαστικά το μυαλό μας φυλακίζεται μέσα από μια φοβία. Δεν κληρονομείται η φοβία. Πολλές φορές κληρονομείται. Πολλές φορές οι φοβίες κληρονομούνται. Πολλές φορές οι φοβίες κληρονομούνται σε κάποιες. Μέσα από λανθασμένη νοοτροπία ενός γονέα μέσα που το μεταφέρει στο παιδί. Νοοτροπία ενός γονιού προς το παιδί, αν και φαίνεται ότι υπάρχει και κληρονομικότητα στις φοβίες, DNA δηλαδή ουσιαστικά, γενετικό υλικό. Φαίνεται ότι σε κάποια είδη των φοβιών, όπως για παράδειγμα στην αγοραφοβία, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει DNA. Φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει DNA. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επειδή η μητέρα, για παράδειγμα, ή ο πατέρας έχει αγοραφοβία, το παιδί θα βγει και αυτό αγοραφοβικό. Έτσι. Ναι, δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα. Πρέπει να συνεπάρχουν και άλλοι παράγοντες ώστε το παιδί να μπορέσει να εμφανίσει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φοβικού? Ναι. Μοιάζει με τον αγχωτικό. Δηλαδή είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός. Έχει πολύ συνέστημα. Συνήθως με ιστορικό αρρώστια ή θανάτου μέσα στην οικογένεια. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει ένα πένθος στην οικογένεια, το οποίο η οικογένεια μην το έχει τόσο καλά επεξεργαστεί. Έχουν εξαρτητικές τάσεις, εξαρτούνται δηλαδή είτε από άτομα είτε ακόμα από αντικείμενα, για παράδειγμα. Σκέψου, ένας φοβικός μπορεί να έχει μαζί του κάποιον άλλον, τόσο ώστε να βγαίνει παρέα. Ή αντίθετα, μπορεί να έχει κάποιο χάπι από εκεί και πέρα, τόσο ώστε το ποτέ δεν θα το πάρει, στην περίπτωση κατά την οποία πάθει πανικού έξω, για παράδειγμα, να μπορέσει να το πάρει, τόσο ώστε να μπορέσει να ηρεμήσει. Άρα λοιπόν, μιλάμε για εξαρτητικές τάσεις είτε από άτομα είτε από αντικείμενα. Σίγουρα πάλονται μεταξύ αυτονομίας και εξάρτησης, δηλαδή θέλω να αυτονομηθώ, αλλά ωστόσο είμαι και εξαρτημένος. Έχουν πιθανή δυσκολία έκφρασης θυμού, δηλαδή δεν εκφράζουν τόσο εύκολα το θυμό τους. Είναι άτομα τα οποία είναι μπλοκαρισμένα στο θυμό και πιθανή ύπαρξη κατάθλιψης, όπως έλεγα προηγουμένως, η οποία κατάθλιψη είτε πυροδοτεί, είτε συντηρεί παρόμοιες φοβίες, είτε πολύ απλά τις χειροτερεύει παρόμοιες φοβίες. Και πάμε στο επόμενο. Τα χαρακτηριστικά που θα κινητοποιήσουν για αναζήτηση βοήθειας: επίμονος, υπερβολικός και παράλογος φόβος, δηλαδή ένας φόβος ο οποίος ουσιαστικά μας καθυλώνει. Δεύτερον, αποφυγή του αντικειμένου της φοβίας. Αποφυγή, μιλήσαμε και προηγουμένως, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται να ταξιδέψει με το αεροπλάνο και δεν μπορεί να ταξιδέψει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει βασανιστικά, έτσι. Ναι. Και δεν μιλάμε για έναν ο οποίος δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Πιθανή συνύπαρξη κρίσης πανικού. Η κρίση πανικού είναι κάτι πολύ έντονο. Θα έχουμε την ευκαιρία ίσως σε επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο κινητοποιεί πολύ απλά τους ανθρώπους, γιατί είναι μια πολύ έντονη κατάσταση, μια κατάσταση αλάρμ ουσιαστικά στον άνθρωπο, που βιώνει πάρα πολύ δύσκολο. Και διάρκεια μεγαλύτερη των 6 μηνών. Και πάμε στον τελευταίο πίνακα, ο οποίος είναι ο πίνακας κατά πόσον υπάρχουν φοβίες της μόδας. Νομίζω ότι φοβία της μόδας είναι καταχρηστικό, μπορούμε να το πούμε αυτό. Ίσως φοβία του ότι θα χάσω το κινητό. Είναι μια φοβία η οποία κυκλοφορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και η οποία υπάρχει. Ξέρεις, και η οποία ονομάζεται μάλιστα αδόκιμος όρος, κινητοφοβία. Το σίγουρο όμως είναι ότι την περίοδο του κορονοϊού, ξέρεις, την περίοδο που γενικότερα του lockdown δεν υπάρχει κοινωνική επαφή, που υπάρχει αποστασιοποίηση, νομίζω ότι έχουν πολλαπλασιαστεί φοβίες, όπως έχει φανεί και από πρόσφατες μελέτες οι οποίες έγιναν. Μάλιστα, υπάρχει μια αξιολογότατη έτσι, αναφορά, η οποία έγινε από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, από την κυρία Χουρδάκη εδώ, σχετικά με το πόσο τελικά έχουν υπάρξει αυξητικές τάσεις στην κατάθλιψη, όπως επίσης αυξητικές τάσεις και στις αγχώδεις διαταραχές την εποχή του κορονοϊού στους αστικούς και ημιαστικούς πληθυσμούς. Ναι. Δηλαδή, υποφέρουν περισσότερο οι άνθρωποι στις πόλεις. Γιατί κάποιοι φοβούνται περισσότερο? Προφανώς γιατί κληρονομικά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία τους κινητοποιούν τόσο ώστε να φοβούνται περισσότερο, γιατί είχαν κάποιες εμπειρίες οι οποίες ήταν οδυνηρότερες σε σχέση με κάποιους άλλους και γιατί δεν μπόρεσαν με κάποιο τρόπο να το επεξεργαστούν ίσως στην πορεία. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια στοιχεία που κάποιοι φοβούνται περισσότερο. Πηγαίνουμε στην τελευταία κάρτα, όπου πώς αντιμετωπίζουμε τη φοβία μόνο μας. Αναλύουμε την κατάσταση. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι λάθος σκέψη μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, το ότι θα φοβηθώ να διασχίσω την πλατεία Ελευθερίας, όταν θα είμαι ήρεμος, ήσυχος, χαλαρός στο σπίτι μου, μπορώ με κάποιο τρόπο να καταλάβω για ποιο λόγο τελικά το παθαίνω αυτό, τι είναι αυτό που με αγχώνει, τι σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα ούτε θα πεθάνω, ούτε θα τρελαθώ όταν θα διασχίσω την πλατεία Ελευθερίας. Απόλυτη χαλάρωση, κάνω ασκήσεις χαλάρωσης, καθοδηγούμενες πολλές φορές, σωστή αναπνοή, δηλαδή αναπνέω διαφραγματικά. Πολλές φορές ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει, έχει ξεχάσει, δεν μπορεί να το κάνει διαφραγματική αναπνοή. Νοερή εικονοπλασία, πλάθω όμορφες εικόνες, χαλαρές όμορφες εικόνες οι οποίες με βοηθούν. Η γελιοποίηση των συμπτωμάτων, γελιοποιώ τα συμπτώματα. Θα αναφέρω κάτι χαρακτηριστικό το οποίο υπήρξε, ξέρεις, ότι στους γερμανικούς βομβαρδισμούς στο Λονδίνο το 1941, ήταν χαρακτηριστικό το ότι οι Λονδρέζοι ουσιαστικά είχαν γελιοποιήσει την κατάσταση που βίωναν και με το κλασικό χαρακτηριστικό λονδρέζικο χιούμορ είχαν αντιμετωπίσει ως ένα σημείο αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, βγαίναν, χαιρετιόντουσαν και έλεγαν πολύ ωραίος καιρός για βομβαρδισμούς ουσιαστικά και με κάποιο τρόπο ξεπερνούσαν αυτή την κατάσταση, γελιοποιούσαν δηλαδή το άγχος τους. Σταδιακή έκθεση και απευαισθητοποίηση.
Δηλαδή, με κάποιο τρόπο σταδιακά εκτίθεμαι σε αυτό το οποίο με αγχώνει, ως ένα σημείο, και από εκεί και πέρα απευαισθητοποιούμε απέναντι στο αγχωτικό ερέθισμα, αυτό το οποίο μου δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση, μια κατάσταση ψυχοπιεστική σε μένα. Μάλιστα. Νίκο Παπανικολάου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.